Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί δύο εξαιρετικές μετοχές τις οποίες αξίζει να επενδύσουμε μέσα στο 2024. Θυμάστε πέρσι αυτό το βίντεο? Είχαμε μιλήσει για CRISPR Therapeutics και Shopify. Η μία έκανε συν 20 και άλλη συν 60%. Σήμερα λοιπόν θα δούμε δύο μετοχές που αξίζει να επενδύσουμε μέσα στο 2024. Είναι και οι δύο έντονα υποτιμημένες και έχουν όλες τις προϋποθέσεις να εκτοξευτούν. Α, και στο μεσοδιάστημα δίνουν και οι δύο ένα εξαιρετικό μέρισμα. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σου λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και 700 δολαρίων. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε το κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Να πούμε πρώτα δύο λόγια για το stock picking, γιατί σας βλέπω υπερενθουσιασμένους. Όπως ξέρετε, σε γενικές γραμμές είμαι κατά του stock picking για τον απλό κόσμο. Ειδικά για κάποιον που ξεκινάει τώρα και δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις ή και εμπειρία. Θεωρώ το stock picking έναν από τους πιο γρήγορους τρόπους για να χάσει κανείς τελικά λεφτά στις αγορές, αν δεν ξέρει τι κάνει. Και πιστέψτε με, αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Για αυτό το λόγο προτιμώ τον δρόμο των πιο βαρετών και ασφαλών επενδύσεων μέσω ETFs. Γι' αυτό και πάντα θα με ακούτε να λέω ότι ο καλύτερος τρόπος για να επενδύσουμε είναι απλά να αγοράζουμε κάθε μήνα το αγαπημένο μας VUAA και το ελληνικό ETF. Και δεν το λέω μόνο στα λόγια, το κάνω και πράξη. Κάθε μήνα τα μισά λεφτά που επενδύω, δηλαδή 7 από τις 14.000 κάθε μήνα, πηγαίνουν στο VUAA και το ETF. 5 και 2.000 αντίστοιχα. Οπότε ναι, η βάση των επενδύσεών μας πρέπει να είναι ETF σαν κι αυτά. Γιατί είναι απίστευτα δύσκολο ως απλοί επενδυτές να υπεραποδώσουμε τις αγοράς κάνοντας stock picking. Κατά πάσα πιθανότητα μάλιστα θα συμβεί το αντίθετο. Στο διάστημα μιας 20ετίας βλέπουμε ότι ο μέσος επενδύτης έχει κατά μέσο όρο κέρδος 2,1% το χρόνο. Ούτε τον πληθωρισμό δεν καλύπτουμε έτσι. Ενώ ο S&P που παρακολουθεί το VUAA έχει ετήσιο κέρδος 8,2%. Βλέπουμε λοιπόν ότι το να επιλέγουμε μεμονωμένες μετοχές μάλλον δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Και γιατί γίνεται αυτό, ρε Χρήστο, σας ακούω να ρωτάτε? Ο βασικότερος λόγος είναι ότι ο μέσος επενδύτης απλά δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τις γνώσεις να κάνει μια σωστή ανάλυση μετοχών. Πάει και αγοράζει κάτι επειδή του το είπε ένα θείος του σε ένα φαγητό ή επειδή διάβασε κάπου ένα άρθρο που λέει ότι η μετοχή τάδε θα ανέβει. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Πριν αγοράσουμε μια μετοχή, πρέπει πρώτα να την αναλύσουμε. Και η ανάλυση παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε κάνει μια ανάλυση ολόκληρου του κλάδου που δραστηριοποιείται η εκάστοτε εταιρεία. Για παράδειγμα, ανήκει στην τεχνολογία, τότε τσεκάρουμε το πώς θα πάει αυτός ο κλάδος, τι προοπτικές έχει και ένα σώρο άλλα πράγματα. Έπειτα, αναλύουμε την ίδια την εταιρεία. Αφού δηλαδή δούμε ότι η εταιρεία έχει καλές προοπτικές ανάπτυξης, στη συνέχεια δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας. Αν έχει καλό management, αν τα οικονομικά της βελτιώνονται με το πέρασμα των χρόνων, αν ο ισολογισμός της είναι καθαρός κλπ. Και σαν να μην είχαμε όλα αυτά, πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή να κάνουμε πάνω κάτω την ίδια διαδικασία για όλους τους βασικούς ανταγωνιστές. Κάπως έτσι, by the way, επενδύσαμε στη JP Morgan, ενώ ξεκινήσαμε να μελετάμε τη Wells Fargo. Αναλύοντας τον ανταγωνισμό, είδαμε πως η JP Morgan ήταν πολύ καλύτερη ευκαιρία. Και με συν 31% σε λιγότερο από ένα χρόνο, μάλλον είχαμε δίκιο. Συνεχίζουμε. Ελπίζω να καταλάβατε πόση πολλή δουλειά θέλει το να αναλύσουμε μια εταιρεία από μόνη μας. Γι' αυτό εγώ πλέον έχω ολόκληρη ομάδα και γι' αυτό το δημόσιο χαρτοφυλάκιο πηγαίνει τρένο. Γιατί κάνουμε σωστές αναλύσεις. Επομένως, ποια είναι η σημερινή μου ανάλυση και ποιες είναι οι σημερινές μας μετοχές? Πάμε να δούμε. Περνώντας λοιπόν στο βασικό θέμα του βίντεο, πριν επιλέξω μια μεμονωμένη μετοχή, κάνω πάντα ανάλυση του κλάδου που δραστηριοποιείται. Επομένως, εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που συγκρίνει τους 11 διαφορετικούς κλάδους του S&P. Ναι, γίνεται ένας χαμός, όμως το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ο μέσος όρος όλων αυτών μας δίνει την μπλε γραμμή που είναι ο S&P 500. Ας το καθαρίσουμε λίγο αφήνοντας τους δύο καλύτερους τομείς και τους τρεις χειρότερους τομείς της αγοράς. Για το 2023 πάντα. Οι δύο καλύτεροι ήταν οι τομείς της τεχνολογίας και των υπηρεσιών επικοινωνίας. Magnificent 7 ουσιαστικά. Ενώ από αυτούς
που υποαπέδωσαν το S&P. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε δύο: real estate, REITs και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, utilities. Αυτό το κάνουμε γιατί έτσι πιθανότητα να βρούμε διαμαντάκια που είναι υποτιμημένα, αλλά και έχουν υψηλές προοπτικές ανόδου συνδεδεμένες με τα επιτόκια της Fed. Άρα σχετικά ευκολότερα προβλέψιμες. Μάλιστα, βλέπουμε ότι ειδικά ο τομέας των utilities είναι αρκετά υποτιμημένος, καθώς σημείωσε πτώση μείον 9,74%, ενώ ο S&P ανέβηκε πάνω από 24% την περσινή χρονιά. Ο βασικός λόγος που συνέβη αυτό είναι φυσικά τα υψηλά επιτόκια της Fed. Και εξηγώ. Τα υψηλά επιτόκια δανεισμού που έχει επιβάλει η Fed δυσκολεύουν πάρα πολύ τις εταιρείες που χρειάζονται χρηματοδότηση για να αναπτυχθούν. Αυτό ισχύει 100% για τα REITs που προσπαθούν να βάλουν στο χαρτοφυλάκιό τους συνεχώς καινούργια κίνητα, αλλά και για τα utilities που πρέπει να επιστρέφουν υψηλά μερίσματα αλλά και να επενδύουν σε μεγάλα έργα. Όσο τα επιτόκια είναι υψηλά λοιπόν, περιορίζεται η ανάπτυξή τους, γιατί δεν συμφέρει να δανειστούν για να αναπτυχθούν. Και γι' αυτό η μετοχή τους πέφτει. Όταν όμως τα επιτόκια πέσουν, όπως όλα δείχνουμε στο 2024, οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να δανείζονται φθηνότερα και η ανάπτυξή τους θα είναι εντονότερη από το μέσο όρο της αγοράς. Αυτό θα στρέψει το ενδιαφέρον των επενδυτών ξανά σε αυτούς τους κλάδους και θα ανατροφοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Ελπίζω σε αυτό το σημείο να έχει γίνει ξεκάθαρο γιατί επιλέξαμε τους δύο αυτούς τομείς για το 2024. Γιατί είναι βαρετοί, προβλέψιμοι και υποτιμημένοι. Ναι, αλλά συγκεκριμένα πού να επενδύσουμε, αναφωνείται μερικοί. Εντάξει, Ρεούνι, φτάνει. Από τα REITs, η επιλογή μου δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την αγαπημένη μου Realty Income. Όπως έχω πει επανειλημμένα σε αυτό το κανάλι, έχω εντυπωσιαστεί από το εξαιρετικό management της εταιρείας, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 13.250 κίνητα σε 85 ξεχωριστές βιομηχανίες. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πολύ σημαντικό πράγμα: διαφοροποίηση. Το ότι έχει ακίνητα σε πολλές βιομηχανίες, όπως φαρμακεία, γραφεία, καταστήματα κλπ., σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος κλάδος πάθει κάτι και κλείσουν τα μαγαζιά, η Realty Income δεν θα επηρεαστεί σημαντικά. Θα στηριχτεί σε άλλους τόσους κλάδους για να ξεπεράσει το πρόβλημα. Α, και φυσικά μην ξεχνιόμαστε, για όσους δεν το θυμούνται, η Realty Income είναι η μεγαλύτερη θέση στο δημόσιο χαρτοφυλακίο μου μετά μόνο από το VUAA. Έχω επενδύσει 4 φορές σε αυτήν με πάνω από 15.000 ευρώ συνολικά. Ακόμα και όταν η τιμή της έπεφτε, εγώ συνέχιζα να κάνω average down, με αποτέλεσμα τώρα να αποτελεί πάνω από το 11% του χαρτοφυλακίου μου. Τόσο πολύ με έχει εντυπωσιάσει το management και τα θεμελιώδη της εταιρείας. Μάλιστα, η πιο πρόσφατη κίνηση που με έκανε να αυξήσω κι άλλο την επένδυσή μου ήταν η εξαγορά της Spirit Realty Capital χωρίς να δανειστεί ούτε δολάριο, αλλά με την έκδοση νέων μετοχών. Φάνηκε δηλαδή ότι το management ξέρει τι κάνει σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και αυτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την πεποίθησή μου στην εταιρεία. Respect. Α, και πριν το ξεχάσω, έχουμε και τους φίλους μας τους μερισματάκηδες. Η Realty Income έχει μια πολύ ζουμερή μερισματική απόδοση 5,55% παρακαλώ και είναι παγκοσμίως γνωστή ως η εταιρεία του μηνιαίου μερίσματος. Γιατί πληρώνει μέρισμα κάθε μήνα. Ήδη βλέπω να τρέχουν τα σάλια στους μερισματάκηδες. Αν όχι, δείτε και αυτό. Περνώντας στις εταιρείες κοινής ωφέλειας τώρα, η πιο δελεαστική για μένα μετοχή είναι αυτή της Antero Midstream. Μάλιστα, έχω ξαναμιλήσει για την εταιρεία αυτή πιο παλιά σε αυτό το βίντεο. Πολύ χοντρικά, έχει ένα δίκτυο αγωγών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας διαφόρων εμπορευμάτων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο αλλά και νερό. Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα της Antero αλλά και των Midstream εταιρεών γενικότερα είναι ότι δεν επηρεάζεται από τις τιμές των εμπορευμάτων. Δεν τη νοιάζει πόσο κάνει το φυσικό αέριο δηλαδή. Χρεώνει για τις υπηρεσίες που αναφέραμε και δεν πουλάει κάτι στον τελικό καταναλωτή. Η σταθερή πηγή εσόδων που της εξασφαλίζει αυτό το μοντέλο την καθιστά εξαιρετική επιλογή για όποιον εστιάζει σε επαναλαμβανόμενο μέρισμα. Είναι επομένως η κατάλληλη εταιρεία για όποιον ψάχνει για ένα ασφαλές παθητικό εισόδημα. Και τι εισόδημα θα με ρωτήσετε? Αυτή τη στιγμή η Antero Midstream έχει μερισματική απόδοση 7,5%. Ένα πολύ καλό μέρισμα για μια εταιρεία που οι ενέργειές της τη φέρνουν σε θετική και σταθερά ανωδική τροχιά με μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σταθώ ξανά στο εξής. Οι δύο αυτές εταιρείες, Realty Income και Antero Midstream, είναι ιδιαίτερα υποτιμημένες αυτό το διάστημα. Βασικός καταλύτης είναι τα υψηλά επιτόκια της Fed, τα οποία είναι απλά θέμα χρόνου να υποχωρήσουν. Μπορεί να γίνει νωρίς το 24, μπορεί να γίνει αργά το 24. Αλλά θα γίνει. Στην πράξη, εντωμεταξύ, εμείς πρέπει να παρακαλάμε να αργήσει η μείωση των επιτοκίων, για να προλάβουμε να αγοράσουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο κάθε μήνα. Στην τελική, σε όλο αυτό το διάστημα, θα εισπράττουμε και ένα ωραιότατο μέρισμα. Και όταν η κατάσταση αντιστραφεί και δούμε και την εκτόξευση των μετοχών, τότε θα δούμε και τα πραγματικά κέρδη. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στις δύο αυτές εταιρείες, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε O για Realty Income ή AM για Antero Midstream. Πατάμε αγορά και το έχουμε. Οπότε, αν θέλετε και εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο
τρόπο και είστε σίγουροι που χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή εντελώς δωρεάν αξίας έως και 700 δολαρίων. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. We'll be right back.